κύκλο, να ξεκινήσω από εσάς. Θέλω να μου πείτε, ήδη βέβαια ουσιαστικά τρεις μέρες φύγανε, έχουμε άλλες τρεις μέρες μπροστά μας για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Ποια στοιχεία του προγραμματικού ή πολιτικού σας λόγου θα επιχειρήσετε ή αναδεικνύετε αυτή την εβδομάδα για να πείσετε και αυτούς που δεν σας εμπιστεύτηκαν να σας εμπιστευτούν? Και θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει στο στούντιο της TV 100, είχατε βαθμολογήσει τους Θεσσαλονικείς κάτω από τη βάση. Σε άλλες συζητήσεις, σε άλλες δηλώσεις, συνεντεύξεις, είχατε χρησιμοποιήσει και κάποιους χαρακτηρισμούς που είχαν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, όπως το χωριάτες ή κομπλεξική απέναντι στην Αθήνα. Θα απευθυνθείτε λοιπόν και σε αυτούς τους Θεσσαλονικείς εν ώψη του δεύτερου γύρου? Μην ξεχνάτε ότι και εγώ είμαι Θεσσαλονικιός. Δηλαδή από τους χαρακτηρισμούς δεν εξαιρούσα τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι το ότι αυτό που παρατηρούμε στην πόλη είναι το ότι υπάρχει μια συστηματική πια ανομία. Ο κόσμος δεν σέβεται ούτε τους κανόνες κυκλοφορίας, ούτε τους κανόνες συμπεριφοράς αστικής, παρκερνούν μπροστά στους κάδους των απορριμμάτων, δημιουργούνται προβλήματα τέτοιου είδους σημαντικά. Έχουμε πολλά τέτοια στοιχεία συμπεριφοράς η οποία δεν βοηθάει στην αποκατάσταση μιας τάξης στην πόλη. Δεν θέλω να αναφερθώ στην παντελή έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Λοιπόν, όταν έχεις παντελή έλλειψη δημοτικής αστυνομίας, η οποία κάτι έκανε, δεν λέω ότι είχε λύσει το πρόβλημα, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη έλλειψη της ίδιας αστυνομίας, είτε λέγεται τροχαία αυτή, είτε λέγεται για αυτά που είπε ο Σταύρος πριν για τις περιοχές οι οποίες είναι λίγο περίεργες, αν δεν έχεις μια συστηματική περιπολία, δεν η εγκληματικότητα δεν περιορίζεται, δεν μπορεί να περιοριστεί. Τώρα, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, επαναλαμβάνετε τους ίδιους χαρακτηρισμούς ή την ίδια βαθμολόγηση? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για κανέναν. Ναι. Διότι περιλαμβάνω και τον εαυτό μου. Απλώς λέω το ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αυτό το λέω από την πρώτη μέρα. Μάλιστα. Κύριε...